Στην πλατεία τα χρήρτα μέλη της αντιπολίτευσης παρέμειναν στις σκηνές και περίμενα με καχυποψία τα επίσημα αποτελέσματα. Όταν τα άκουσαν θεώρησαν ότι οι φόβοι τους για εκτεταμένη νοθεία δικαιώθηκαν. Τα αποτελέσματα είναι πλαστά. Ο πρόεδρος Μόρση είναι πλαστός, όλο το Σύνταγμα και η κυβέρνηση είναι πλαστά, λέει αυτός ο διαδηλωτής που ζητά την πτώση της μουσουλμανικής αδερφότητας. Το 10% του Αιγυπτιακού πληθυσμού είναι χριστιανοί και βλέπουμε ανησυχία να παρισφρεί στο νομικό καθεστώς της χώρας ο Ισλαμικός νόμος της Σαρία. Όπως δηλώνει αυτός ο πολίτης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα η πλειοψηφία είπε ναι, πρέπει να τα δεχτούμε. Η κυβέρνηση από την πλευρά της όμως οφείλει να φέρει την σταθερότητα που μας υποσχέθηκε.